Οριστικά τέλος το τραγέλαφο των αναγκαστικών απαλωτριώσεων για τον νέο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος καλείται να βάλει η κυβέρνηση με τις πιέσεις να εντείνονται προκειμένου το σημαντικό έργο να προχωρήσει χωρίς αγκάθια. Μετά την πρώτη ψυχρολουσία από το οικονομικό χάσμα ως προς τον προσδιορισμό αποζημιώσεων και το δικαστικό μαραθώνιο, οι διοκτήτες βρέθηκαν σήμερα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ζητώντας ουσιαστική στήριξη προκειμένου να αποζημιωθούν ορθά και όπως οι δικαστικές αποφάσεις καθορίζουν και όχι στα ποσά ψίχουλα όπως λένε που το κράτος εσφαλμένα υπολόγισε. Το Υπουργείο δεν έχει λάβει δικαστική απόφαση υπόψη. Οπότε διατάσσει μία αποβολή. Με κάποιες λάθος εκτιμήσεις, με ένα πρόχειρο σχεδιασμό, με μια προχειρότητα γενικότερη, βγάζοντας ανθρώπους από τα σπίτια, από τις επιχειρήσεις και καταστρέφοντας οικόπεδα και καλλιέργειες. Εμείς θα ξαπλώσουμε μπροστά στις πόρτες μας. Ας μας πάρουν με τις μπουλντόζες. Είμαι ιδιοκτήτης μιας μονάδας βιομηχανικής, όπου κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ και αυτό που μου ανακοίνωσαν πριν 2 χρόνια περίπου ήταν 15.000 ευρώ. Τόσα ψίχουλα. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο είναι καταντάει γελοιότητα. Αυτό εμείς δεν το δεχόμαστε. Δεν καταλαβαίνουμε αν δεν υπάρχουν χρήματα, αν έχουν μεταφερθεί τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης που δικαιούμαστε να πάρουμε κάπου αλλού, στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, να μας το ανακοινώσουν ότι δεν έχουν χρήματα, αλλά αν δεν έχουν χρήματα να μην κάνουν έργα. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις είμαστε 20 και 30 χρόνια εκεί που έχουμε ρίξει αίμα, δάκρυα και υδρότα. Δεν μπορούμε να φύγουμε έτσι. Πραγματικά, όπως είπε και ο συνάδελφος, θα ξαπλώσουμε κάτω με τις οικογένειές μας και ας φέρουν τα ΜΑΤ και ας φέρουν τους μπολντόζες να μας βγάλουν. Μπορεί στο συγκεκριμένο τμήμα τα έργα να έχουν ξεκινήσει με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και εργασίες εξκαφής και διάνοιξης, αλλά οι ιδιοκτήτες παραμένουν δέσμοι. Με δικαστικές αποφάσεις να αποτυπώνουν πλέον πως η εκτίμηση των απαλωτριωμένων ακινήτων βασίστηκε αρχικά σε εσφαλμένα στοιχεία, οι ιδιοκτήτες ζητούν επιτακτικά το αυτονόητο. Να εισπράξουν για τις περιουσίες που χάνουν, για την κατασκευή του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης, αποζημιώσεις που θα ανταποκρίνονται στην πραγματική τους αξία και θα βασίζονται στις ορθές αποτυπώσεις κτηματολογικών στοιχείων. Αξίζει τον κόπο να σταθούμε δίπλα στο δίκαιο αίτημα των ανθρώπων της περιοχής, ένα αυτονόητο αίτημα που λέει να ισχύσει μια αυτονόητη αποζημίωση. Οι άνθρωποι δεν ζητάνε τρελά ποσά. Όχι. Αλλά και τα ψίχουλα είναι λίγο υποτιμητικό για όλους και εκείνους, αλλά και για τους υπόλοιπους ανθρώπους στην υπόλοιπη Ελλάδα που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Είμαι ιδιοκτήτης μιας κατοικίας 200 τετραγωνικών, η οποία έχει αρχική εκτίμηση 16.800 ευρώ. Μια τιμή η οποία είναι τελείως εξεφελιστική, η οποία δεν μου δίνει τη δυνατότητα για ούτε να οικιάσω, ούτε να αγοράσω άλλη κατοικία. Προσδοκούμε ότι το κράτος, αυτό το κράτος που μέχρι σήμερα δεν μας έχει δώσει τις σωστές τιμές στα ακίνητά μας, ότι κάποια στιγμή θα συγκινηθεί και θα μας αποδώσει την πραγματική αξία των ακινήτων μας. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, στέκεται στο πλευρό των ιδιοκτητών που θίγονται και καλεί τους αρμόδιους να μεριμνήσουν προκειμένου να τους καταβληθούν οι οφειλούμενες αποζημιώσεις χωρίς άλλη καθυστέρηση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, την ίδια ώρα το Υπουργείο Μεταφορών φαίνεται να είχε επιδείξει το τελευταίο διάστημα ζωηρό ενδιαφέρον μπροστά στον κίνδυνο τυχόν εμπλοκής που θα τίναζε στον αέρα τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα.